Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Ask and Celebrate, αυτό το πολύ ωραίο, αυτή η πολύ ωραία μία ώρα που έχουμε μεταξύ μας, να πούμε τα δικά μας, να ρωτήσουμε και να γιορτάσουμε λοιπόν. Να θυμίσω ότι το Ask and Celebrate είναι μία, θα την πω, δράση που ξεκίνησε ένα μικρό podcast, που ξεκίνησε μετά από το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με την κατατού που κάναμε πέρυσι, το οποίο γέννησε πάρα πολλές ερωτήσεις γύρω από το τι μπορεί να κάνει το medical tattoo για ανθρώπους με διάφορες παθήσεις, αλλά και τι ωραίες θεραπείες υπάρχουν γύρω μας και δεν τις ξέρουμε, γύρω από το καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο γενικότερα, αλλά και να μπορεί να βοηθήσει απλά ένας άνθρωπος που είναι λίγο πιο στρεσαρισμένος από έναν άλλον άνθρωπο. Υπάρχουν και αυτοί, βεβαίως. Θέλω να σας πω ότι το Ask and Celebrate αυτή τη στιγμή, χάρη στην ομαδάρα μου που ασχολείται με τα τεχνικά, στον Γρηγόρη Μπουγάκη, την Ήβη Μπελέση, μπορείτε και το παρακολουθείτε από το Instagram, το Facebook και το YouTube Live. Θα μπορείτε φυσικά να το ξαναδείτε, γιατί θα το αποθηκεύσουμε σε όλες αυτές τις σελίδες, στο Celebrate Your Scars, όπου στα social media και στο internet, όπου θέλετε να ψάξετε. Θα σας πω ένα ωραίο νέο σήμερα, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν οδηγώ πλέον να ακούω διάφορα πράγματα στο YouTube ή στο Instagram, διάφορες όμορφες συζητήσεις ή ακόμα και βιβλία. Είμαι έτσι, έχω γίνει λίγο ακουστικός τύπος στις πληροφορίες που θέλω να λαμβάνω. Οπότε σκέφτηκα αυτό το Ask and Celebrate που έχει όλες αυτές τις όμορφες λεπτομέρειες και πληροφορίες, γιατί δεν μπορούμε να τις ακούσουμε όταν κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς οι γυναίκες το συνδυάζουμε αυτό πολλές φορές. Οι άντρες είναι πιο ένα πράγμα τη φορά. Οπότε, από εδώ και πέρα θα μπορέσετε να βρείτε τις συζητήσεις μας στο Spotify. Θα σας έχω περισσότερα νέα σύντομα μέσα από τα social media να σας ενημερώσω και γι' αυτό, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Λοιπόν, σήμερα η χαρά μου είναι διπλή εκτός από το Spotify, γιατί έχω μαζί μου την αγαπημένη μου φίλη, τη Φιλομένα Τσενάμου, που γνώρισα πριν από 2 χρόνια. Θα μου πει πόσα χρόνια, νομίζω ότι την ξέρω μια ζωή πάντως, η οποία πραγματικά άλλαξε τη ζωή μου. Η Φιλομένα είναι ένα περίεργο πλάσμα, το οποίο μας εκπλήσει κάθε φορά που τη συναντάμε. Είναι αυτό που λες, ένας γαλήνιος άνθρωπος. Φιλομενάκι μου, να σε καλησπερίσω. Θα συνεχίσω να λέω για σένα, βέβαια. Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Καλησπέρα σε όλους. Ξέρεις πολύ, πολύ καλά πόσο μ' αρέσει όλο αυτό. Καθόλου, αλλά είπα να συγκροδοκίσω λίγο και να φορέσω και εγώ άσπρα για να χαρίσω ότι τουλάχιστον έπιασαν τόπο οι κουβέντες σου. Είδες, όλη που την είδε μπορεί να πεις. Μα έχει ενέργεια, έχει υπέροχη ενέργεια το λευκό χρώμα. Και φυσικά και στη γαλήνη μας και στην ενέργειά μας. Α, γι' αυτό θέλω να μας μιλήσεις για όλα αυτά. Να πω λοιπόν στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι η Φιλομένα είναι αυτό που θα μπορούσα να πω με πολύ μεγάλα εισαγωγικά μια ενεργειακή θεραπεύτρια, αν και θα κάνει εμετούλη σε λίγο, να την βλέπετε, θα στράβωσε και το γονιμούρι της, ήμουν σίγουρη. Είναι ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο οποίος θα σας πω όμως πως δεν γεννήθηκε φωτισμένη, φωτίστηκε αργότερα και έκανε και μεγάλη προσπάθεια για να βρει τη γαλήνη και γι' αυτό την έχω σήμερα. Θέλω να μας πει πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι που δεν έχουμε δουλέψει τόσο πολύ με τον εαυτό μας να βρούμε αυτή τη γαλήνη επιτέλους ή τουλάχιστον να ξεκινήσουμε να την ψάχνουμε. Αλλά κυρίως θέλω να πω για τις αγαπημένες μου ηρωίδες του καρκίνου του μαστού ή για τους ανθρώπους που πέρασαν ή περνάνε καρκίνο, να μας πει η Φιλομένα την άποψή της για το τι είναι τελικά ο καρκίνος, πώς έρχεται στο σώμα μας, το προκαλούμε, έρχεται, τι γίνεται λίγο με αυτό, πώς γεννιέται ο καρκίνος. Αλλά θα ξεκινήσω αυτό το Ask and Celebrate με μια καινούργια ερώτηση, η οποία Φιλομένα την εγκαινιάζεις, γιατί αποφάσισα να την κάνω σε όλο τον κόσμο κάθε φορά που θα έρχονται. Και αυτή είναι, τι γιορτάζεις κάθε μέρα ή τι πιστεύεις ότι πρέπει να γιορτάζουμε κάθε μέρα και γιατί. Μαγική ερώτηση, την αγαπώ ήδη από τώρα. Είναι για μένα η ωραιότερη ερώτηση που έθεσα στον εαυτό μου την επόμενη μέρα που ξύπνησα από το χειρουργείο. Δεν θέλω να σου απαντήσω τώρα, ακριβώς, γιατί θα κάνω spoilers σε όλα αυτά που θέλω να σου πω. Okay.
Οπότε καλύτερα θεωρώ ότι να προβούμε λιγάκι, να μπούμε σε μία διαδικασία, να μιλήσουμε πώς έφτασες σε αυτήν την ερώτηση. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Ήταν η δεύτερη ερώτηση. Θέλω να σου πω ότι, να πω και στον κόσμο ότι η Φιλομένα είναι λίγο ο άνθρωπος που ντύνει, είναι ο άνθρωπος που είναι ο μάστερ των μεταμορφώσεων, γιατί άλλη Φιλομένα γεννήθηκε από την κοιλιά της μαμάς της, άλλη Φιλομένα γεννήθηκε μετά από τον καρκίνο που πέρασε. Πέρασε καρκίνο, νομίζω, Στον τράχυλο, θαυμαστό. τραχύλου, μήτρας. Στον τράχυλο αποφάσισες να το δουλέψεις μόνη σου. Θέλω λίγο να μας πεις, να μας μιλήσεις λίγο για αυτές τις δύο γυναίκες, τις δύο πολύ διαφορετικές φιλομένες. Η Φιλομένα πριν και η Φιλομένα μετά τον καρκίνο. Μαγική ερώτηση και θα σου δώσω τώρα μόλις την απάντηση. Και μέσα από αυτή την απάντηση που θα δώσω δεν είναι ότι θέλω να προβάλλω τον εαυτό μου το τι έχω κάνει εγώ, αλλά να δώσουμε μια ιδέα σε όσους παρακολουθούν και είτε το έχουν βιώσει είτε το βιώνει κάποιος φίλος τους, πώς θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Να δώσουμε μερικές ιδέες ως προς το τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας μας. Να ξέρεις ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, οπότε δεν υπάρχει μία συνταγή μαγική για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει μία συνταγή κοινή με παραλλαγές, θα λέγα εγώ. Και να σου ξεκινήσω να σου πω ότι ήμουν ένας άνθρωπος φυσιολογικός, με τα ωραία μου τα Ίσως. συναισθήματα, με την Θεσσαλονίκη, έξω. Θεσσαλονίκη έξω κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βαμμένα νύχια, βαμμένη, extension, όλων των ειδών τα χρώματα στα μαλλιά, όταν μου τα έχεις πει. Ακόμα περιμένω Πραγματικά. τα σχετικά στοιχεία, Φιλομένα, δεν έχω δει, αλλά μου το έχουν επιβεβαιώσει φίλες της. Ήταν όντως πολύ party animal. Ξανθιά με φακούς επαφής μπλε και φυσικά οι φούσες ή τα σορτσάκια ήταν, δεν υπήρχαν ας πούμε. Δεν μπορώ να κατηγορήσω. Ήταν μια περίοδο της ζωής μου η οποία αυτή ήταν. Αυτή ήμουνα τότε. Τουλάχιστον έζησα όλα αυτά που είχα ανάγκη να ζήσω εκείνη τη στιγμή. Το μαγικό όμως ήταν ότι όλα αυτά ήταν φαινομενικά προς τα έξω για να καλύψω μια εσωτερική μου ανασφάλεια που είχα. Η ανασφάλειά μου ως προς την ζωή μου, ως προς ποια είμαι, τι θέλω, πού πάω, τι κάνω. Και φυσικά το υπέροχο και μαγικό που ενώ φαινομενικά είχα μια πολύ ωραία και καλή ζωή, μέσα μου είχα μια εσωτερική θλίψη γιατί ένιωθα κενή. Και με Αυτό όλα αυτά που είναι έκανα προς τα έξω, προσπαθούσα να καλύψω αυτή την κενότητα που ένιωθα μέσα μου. Μπορεί να ήμουν ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους και να είχα χιλιάδες φίλους. Ένιωθα μόνη. Μόνη εσωτερικά. Και ερχόμενη τώρα, μπαίνοντας σε μια κατάσταση, σε μια πολύ δύσκολη σχέση, άρχισα σιγά σιγά και έπεφτα όλο και περισσότερο και έπεφτα και έπεφτα και έφτασα σε ένα σημείο να έχω μια πολύ βαριά μορφή κατάθλιψης, χωρίς να γνωρίζω ότι έχω κατάθλιψη. Έκλαιγα δηλαδή από την ώρα που ξυπνούσα μέχρι την ώρα που κοιμόμουν, χωρίς να υπάρχει λόγος. Έκλαιγα εσωτερικά μέσα μου και πολλές φορές εκδηλωνόταν και αυτό έξω μου. Και φυσικά η μαγική ερώτηση, απάντηση βασικά, του τύπου ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Μαγικό, ε. τον Μα... εαυτό μου, ακόμα και σήμερα να το λέω, πρέπει να το συνεχίσω. Είναι ένας μηχανισμός πολύ σκληρός και ριζωμένος. Και πόσο εύκολο όμως είναι να φταίνε όλοι οι άλλοι. Οπότε τα ρίχνα σε όλο τον κόσμο, τα ρίχνα στους γονείς μου, στα παιδιά μου, στους φίλους μου, στον τότε σύντροφό μου, τώρα τωρινό μου άντρα. Όλοι φταίγανε για τη δυστυχία μου, εκτός από μένα. Έφτασα σε ένα σημείο, Ρεβέκα, που κοιτούσα κάθε μέρα τον μπαλκόνι και έλεγα «Τώρα θα πέσω, τώρα θα πέσω, τώρα θα πέσω». Και δεν μου φαινόταν ότι ήταν και κάτι θλιβερό. Θα έπεφτα απλά και θα γλίτωνα. Μα θέλω να σου πω ότι από τον κόσμο στο στούντιό μου που έρχονται κυρίως γυναίκες, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσες πολλές γυναίκες το λένε ή λένε χιουμοριστικά ότι έχει περάσει από το μυαλό τους. Δεν είναι πολλές. Το έχω βιώσει και έχω βιώσει αυτή την εσωτερική θλίψη. Είναι τόσο βαριά, σε τραβάει τόσο κάτω,
που πραγματικά νιώθεις ότι με όλη τη δύναμη του κόσμου δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να σηκωθείς από αυτή την κατάσταση. Και ζούσα χρόνια έτσι. Και όσο πήγαινε, γινόταν όλο και πιο βαρύ και όλο και πιο βαρύ και έφτανα να κλαίω και χωρίς λόγο. Δηλαδή, ξυπνούσα το πρωί και έκλαιγα και αν με ρωτούσε γιατί κλαις ουσιαστικά, δεν ήξερα να σου πω. Και εκεί, τι εμφανίστηκε? Ο κόσμος θα πει αυτήν τρελή. Ναι. Και ο καρκίνος. Έτσι, ο φίλος μου ο καρκίνος. Είναι μια άλλη άποψη. Την άλλη την άποψη που τις θλίψεις και τις κατάρες και, και όλα αυτά θα τα ακούσει ο κόσμος από άλλους. Εγώ θα σας πω την δικιά μου την εκδοχή, τα πιστεύω μου και το δικό μου θαύμα. Έτσι, γι' αυτό είσαι εδώ, για να μας δώσεις αυτήν την εκδοχή ακριβώς. Όταν λοιπόν μου ανακοίνωσαν ότι έχω καρκίνο τελευταίου σταδίου, μη επεμβατικός, μη χειρουργήσιμος, μη, με ένα πολύ ωραίο 2 μήνες ζωής, εκεί με έθαψα. Ήμουνα που ήμουνα τελειωμένη κάτω στο χώμα, εκεί απλά άνοιξα και την τρύπα, σχεδίασα όλη μου την κηδεία, όλα τα πάντα όλα, με θρύνησα. Δεν είπες αφού θέλω να πεθάνω και πόσες φορές έχω ανέβει στο μπαλκόνι και τα λοιπά, ουφ, ήρθε να με πάρει να τελειώνουμε. Ναι, άλλο να το λες εκείνη την ώρα γιατί θέλεις να είναι η επιλογή σου και άλλο να σου χτυπάει κάποιος το καμπανάκι να σου πει ότι πήρες την απόφαση, δεν την πήρες την απόφαση, εγώ θα σε πάρω από εδώ. Ναι. Από αυτήν την ζωή, αυτήν την υγιεινή ζωή. Βιώνοντας λοιπόν και όλον αυτόν τον θάνατο και όλη αυτή τη θλίψη και όλο αυτό το πράγμα, βρέθηκε ένας γιατρός πειραματικά, κάναμε μια επέμβαση, επέμενα να κάνουμε χημειοθεραπείες, όλα αυτά τα ιατρικά που δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι επιλογή, πραγματικά και σέβομαι την επιλογή του καθενός ως προς την θεραπεία που θέλει να επιλέξει. Εγώ θα σας μιλήσω όμως καθαρά για την θεραπεία που έκανα εγώ. Mm-hmm. Πάνω λοιπόν στην επέμβαση, πάνω στο χειρουργείο που δέχτηκα να με κάνει ο γιατρός, εκεί βίωσα μία εξωπραγματική, θα έλεγα, εμπειρία. Ενώ δεν ήμουνα θρησκευόμενη και ούτε τώρα θα μπορούσα να με πεις ότι είμαι δογματική, έχω φανατισμό μέσα μου, απλά τις εκκλησίες τις έβλεπα κάθε Πάσχα, ας πούμε. Την προσευχή μπορεί να μην την είχα αναφέρει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ πάλι προσευχόμουν για να ζητάω πράγματα, γιατί ως τεζέλα που δεν μπορείς να δουλέψεις με τον εαυτό σου, ήδη ξέρεις πώς. Ακριβώς. Έτσι, ένα θαύμα. Έτσι ακριβώς. Εκεί βίωσα λοιπόν μια κατάσταση του ότι εμφανίστηκε μπροστά μου ο Χριστός με την έννοια του Χριστού όπως τη λαμβάνει ο καθένας μας και μου έδωσε ένα μήνυμα ότι καλά τα πήγες μέχρι εδώ. Τώρα ήρθε όμως η ώρα να σε γυρίσω πίσω και θέλω να βοηθήσεις τον κόσμο. Πολύ ωραία. Ξύπνησα λοιπόν και δεν κατάλαβα τίποτα. Τι εννοεί, εδώ δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, θα βοηθήσω τον άλλο τον κόσμο. Μάλλον οι ψευδεστήσεις της επέμβασης ήταν όλα αυτά. Βιώνοντας λοιπόν την επέμβαση, τον θάνατο, το μήνυμα, όλο αυτό, ξυπνάω από το χειρουργείο με ένα χαμόγελο ευτυχίας που δεν υπήρχε ξανά. Δεν μπορούσα ούτε καν να δικαιολογήσω αυτό το χαμόγελο που είχα. Με φρικτούς πόνους, τους οποίους έκατσα άλλες 10 μέρες μέσα στο χειρουργείο, γιατί δεν μπορούσαν να μου βρούνε τι πόνοι ήταν αυτοί. Πόνοι οι οποίοι ένιωθα ότι με ξεσκίζουν και εκείνη πραγματικά έλεγα, σε παρακαλώ, άφησέ με να πεθάνω, γιατί οι πόνοι αυτοί είναι ανυπόφοροι. Είμαι άτομο που τους πόνους τους βιώνω με ευχαρίστηση. Δηλαδή, μπορώ να τους διαχειριστώ. Όχι με ευχαρίστηση. Άρχισα μέσα μου εκείνη την ώρα να γίνεται όλη μεγάλη μου η αλλαγή. Γιατί το καταλάβαινες. Φιλωμένα το καταλάβαινες ότι γινόταν αυτή η αλλαγή ή απλά κάτι συνέβαινε και το κατάλαβες αργότερα. Ένιωθα ότι έπρεπε να φύγω. Εφόσον έπρεπε να φύγω και είμαι εδώ, γιατί είμαι ακόμα εδώ. Okay. Έχοντας ένα team γιατρών πάνω από το κεφάλι μου να μου λένε φουλ χημειοθεραπείες, φουλ εξετάσεις, πήγαινε να κάνεις οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, αξονικές, μαγνητικές, αποφάσισα ότι δεν θέλω να κάνω τίποτα.
δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Ξυπνάω την ημέρα μου και κάθε μέρα αναρωτιόμουν αν σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα. Γιατί δεν ήξερα, βάσει ιατρικών αποτελεσμάτων, δεν ήξερα πόσο καιρό έχω στη διάθεσή μου. Ναι. Και μπήκα σε μια διαδικασία να αλλάξω ταυτότητα. Ξυπνάω λοιπόν το πρωί και έκανα την ερώτηση που μου έκανες εσύ, η πρώτη ερώτηση που μου έκανες, τι γιορτάζω την κάθε μου μέρα, τι γιορτάζω σήμερα. Και ενώ συνέχιζαν, από συνήθεια θα έλεγα, τα δάκρυα να τρέχουν και η εσωτερική μου θλίψη ακόμα να υπάρχει εκεί, βαριά, και ένα παραπάνω του τύπου έχω και έναν καρκίνο, οπότε μια δικαιολογία μπροστά μου, wow, να θέλω να ζήσω τη σημερινή μου μέρα. Μόνο. Το πρωί που ξυπνάω μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να κάνω καμία... δεν μπορούσα να έχω όνειρα για το μέλλον. Δεν μπορούσα να έχω προσδοκίες. Δεν μπορούσα να έχω οραματισμούς. Δεν μπορούσα να έχω τίποτα. Παρά μόνο για το σήμερα. Έλεγα, σήμερα θα ξυπνήσω μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ. Συγγνώμη, άρα δηλαδή, χωρίς να το προσπαθήσεις, χωρίς να το καταλάβεις, έκανες αυτό που μας λένε όλοι οι ψυχολόγοι, οι ενεργειακοί θεραπευτές, NLP, όλοι αυτοί, που λένε ζήσε το σήμερα. Εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα να ψάχνω τις ημικρανίες μου, μου έλεγε ένας γιατρός, οι ημικρανίες είναι γιατί δεν μπορείς να ζεις στο παρελθόν, τι δεν έκανα σωστά, αλλά ούτε και στο μέλλον θα τα κάνω καλύτερα. Πρέπει να ζεις στο τώρα, όσο είσαι πίσω ή μπρος, θα έχεις ημικρανίες. Τώρα θέλεις να μου πεις ότι εσύ από το πουθενά, ενστικτοδός σχεδόν, ζούσες το σήμερα. Κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, όχι να στο λέω για να μπορέσεις να το συνειδητοποιήσεις. Είναι να το βιώσεις. Και πραγματικά πρέπει να το βιώσουν όλοι. Φτάνω πολλές φορές στη στιγμή να λέω πρέπει να βιώσεις ένα θάνατο για να το καταλάβεις. Πόσο σημαντικό είναι να ζεις το σήμερα. Πραγματικά, εγώ τότε δεν ήξερα και τίποτα. Μπορεί να είναι έτσι, Φιλωμένα. Τελικά μπορεί ναι. να βιώσουμε όλοι ένα μικρό θάνατο. Μα δεν λέμε ότι βιώνουμε κατά τη διάρκεια των χρόνων. Δηλαδή, δεν είναι ένας ο θάνατος ο τελικός. Βιώνουμε πολλούς μικρούς θανάτους κατά τη διάρκεια και μικρές κηδιούλες που μας φτιάχνουν την προσωπικότητα. Απλά άλλοι δίνουν σημασία και άλλοι θέλουν κάτι πιο ισχυρό, όπως μάλλον εσύ με το δικό σου τον καρκίνο. Έτσι ακριβώς είναι, Ρεβέκα μου. Γι' αυτό το λόγο πάντα λέω το εξής. Όταν πάω το βράδυ για ύπνο, κάνω την πιο σημαντική μου ερώτηση. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω σήμερα. Να έχω τη συνειδητότητά μου καθαρή. Και τι εννοώ με αυτό. Κάνοντας αυτή την ερώτηση το βράδυ, ξέρω ότι την επόμενη μέρα, το πρωί, θα πρέπει να φτιάξω έτσι το πρόγραμμα της ημέρας, έτσι, ώστε το βράδυ που θα κάνω την ίδια ερώτηση, να έχω τη συνειδητότητά μου καθαρή. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω σήμερα. Εγώ ξεκίνησα λοιπόν με τα δάκρυα στα μάτια. Δεν μπορούσα ούτε να περπατήσω για μήνες. Έκανα μήνες να ξαναπερπατήσω. Ήμουνα με σακουλάκια, να μην αναφέρω πολλά, παροχητεύσεις και τέτοια πολλά. Να σπονάς, τα λένε, δεν πειράζει. Ας δεν μπορεί να το... Ξέρεις, τα ταμπού εμένα δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Να λέμε όχι, τα πράγματα με το όνομά τους. Ωραία, πολύ ωραία. Είχα συνοδεία για να περπατήσω επί μήνες. Δεν μπορούσα να κατουρίσω, δεν μπορούσα να κάνω πολύ βασικά πράγματα. Το μόνο όμως που ζητούσα κάθε μέρα ήταν να με βγάλουν με μια καρέκλα και μια, γιατί ήταν και χειμώνας τότε, μια κουβερτούλα έξω στον ήλιο. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Έβαζα μια ήρεμη μουσική και απλά απολάμβανα χωρίς τίποτα άλλο τη διάρκεια της ημέρας. Χωρίς να σκέφτομαι τίποτα. Το παρελθόν πλέον δεν είχε σημασία. Δεν είχε καμία απολύτως σημασία. Θα έφευγα. Και σίγουρα δεν είχε σημασία και το αύριο. Γιατί ναι, πάλι γιατί δεν ήξερα να θα ζούσα. Μπράβο, δεν υπήρχε για σένα. Ακριβώς. Και μετά μπήκα σε μια διαδικασία και λέω, okay, εδώ είμαστε. Σήμερα ακόμα ζούμε. Τι μπορώ καλύτερο να κάνω σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Να τραφώ σωστά. Πάμε σε μια υγιεινή διατροφή. Έβγαλα τελείως το κρέας από τη ζωή μου, βάσει με τα δικά μου, πιστεύω, με τη δικιά μου φιλοσοφία που είχα για τη ζωή. Έβγαλα το κρέας, έβγαλα τα γαλακτοκομικά, έβαλα σωστές τροφές. Σωστές τροφές, εγώ εννοώ φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, ζωντανές τροφές. Και επέβαλα στον εαυτό μου να μπω μέσα στο κομμάτι της χαράς.
Εκεί είναι λίγο που έρχομαι σε αντιπαράθεση λιγάκι με τους ψυχολόγους που μου λέγανε ότι πρέπει να βιώσεις όλη αυτή τη θλίψη. Εγώ θα σας πω ότι μέσα από αυτή τη θλίψη πρέπει να επιβάλλουμε σε μια συνθήκη στον εγκέφαλό μας να συνηθίζει, είναι μαγική λέξη, να συνηθίζει στη χαρά. Γιατί έχουμε μάθει, έχουμε εκπαιδευτεί όλοι με όλα αυτά που ακούμε, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, με τον εαυτό μας, να είμαστε σε μια συνθήκη θλίψης, απογοήτευσης. Τα θέλω μας, τις επιθυμίες μας. Θέλω, 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 θέλω και όλα αυτά. Και όμως, όταν εξαφανιστούν όλα αυτά, μπαίνει μια εσωτερική ανέτεια χαρά, χωρίς λόγο. Δηλαδή, νιώθεις χαρούμενος, και μετά έρχεται η γαλήνη, χωρίς λόγο. Βγήκα, όταν άρχισα να περπατάω, έλεγα, εκτίμησα ότι μπορούσα να περπατήσω, που είχα να περπατήσω καιρό και έλεγα, μα είναι δυνατόν. Και εκεί καταλαβαίνω τους ανθρώπους που ξαφνικά έμειναν σαν περικό καροτσάκι και είμαι σίγουρη ότι θα μας συμβούλευαν βγείτε έξω να περπατήσετε όσο μπορείτε περισσότερο ή τους ανθρώπους που έχασαν την όρασή τους θα μας έλεγαν δείτε περισσότερο και σίγουρα όχι ειδήσεις και κακά νέα. Αυτή λοιπόν σιγά σιγά η αλλαγή της ταυτότητάς μου δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Μακάρι να υπήρχε μια επιφώτιση θα έλεγα το οποίο από τη μία στιγμή στην άλλη θα μου άλλαζε. Μου πήρε αυτή η αλλαγή περίπου 2 χρόνια να αρχίσω να ανακαλύπτω πρώτα απ' όλα εμένα. Εμένα να ανακαλύπτω τον πραγματικό μου εαυτό. Όχι όλες μου τις συνθήκες. Όχι τις περιοριστικές μου πεποιθήσεις. Όχι την ταυτότητα που μου επέβαλαν με τη θέλησή μου γύρω μου. Αλλά εγώ πραγματικά ποια είμαι. Εκεί λοιπόν άρχισα να ανακαλύπτω σιγά σιγά και τι είναι ο καρκίνος. Μα 2 χρόνια. Τώρα. Ναι. Θα κάνω από τη γεγονό του διαβόλου γιατί δεν ναι, εννοείται, εννοείται. Ωραία. Εννοείται. Σου πήρε 2 χρόνια να ανακαλύψει ποια είσαι. Μα πώς το κάνουν αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πριν ξεκινήσω να πριν αναζητήσω βοήθεια. Γιατί χαλάει το αυτοκίνητο, πάω στο μηχανικό. Χαλάει το κεφάλι, πάω στον ψυχολόγο. Έτσι. Άμα θες, έχεις να διαλέξεις κιόλα. Ψυχολόγο, ενεργειακό θεραπευτή, πελωνιστή, γιόγκα, γυμναστική. Θεωρώ ότι είναι και αυτά πολύ θεραπευτικά. Τέλος πάντων, πριν όμως πάρω την απόφαση να χτυπήσω μια πόρτα και να πω βοήθεια, κάπου δεν καταλαβαίνω. Εγώ ένιωσα το κεφάλι μου ένα μεγάλο κουβάρι τυλιγμένο και όταν ξύπναγα το πρωί και έλεγα σήμερα θα πιάσω ό,τι εξέχει και θα αρχίσω σιγά σιγά να τραβάω, να ξετυλίγω. Με έπιανε, λες και μου έλεγε τώρα θα ανέβει στο βουνό, θα κάνεις καταναγκαστικά έργα. Μου φαινόταν τόσο βουνό που δεν ξέρεις πόσα χρόνια το ανέβαλα. Χρόνια. Και πέρα από αυτό, ήμασταν 2 φίλες οι οποίες τελικά ξεκινήσαμε παρέα και λάγαμε και με αυτούς που πήγαιναν. Πάνε στο τρελάδικο, χαχαχά, κοίτα τώρα τι θα σωθούν. Και τελικά, ναι, γελάει αυτός που γελάει τελευταίος. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα που θες, αλλά έρχεται η ώρα που σου λένε εκεί είναι το σκηνάκι, τράβα, για να αρχίζεις να ξεμπλέξεις. Θα σου πάρει 2 χρόνια, αλλά θα αρχίζεις να ξεμπλέκεις και δεν πας. Μπορείς να μου πεις. Πώς το υπάρχουν, κάνεις ναι. Πώς οι άνθρωποι που βιώνουν, πολύ ωραία ερώτηση, Ρεβέκα. Οι άνθρωποι που βιώνουν μια τέτοια ακινητοποίηση, θα λέγω εγώ, είναι γιατί φοβούνται την αλλαγή που θα συμβεί μέσα τους. Είναι του, νιώθω ασφάλεια έτσι πως είμαι και δεν θέλω να αλλάξω ουσιαστικά μέσα μου. Γιατί δεν ξέρω τι θα συναντήσω. Είναι ένας φόβος. Αλλά το μυστικό συστατικό το οποίο εμένα με έβαλε σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι 4 βασικοί κανόνες που εγώ θα σου πω ανακατεμένους και εγώ θέλω επιθυμώ από σένα να μου τους βάλεις στη σειρά. Λοιπόν, πειθαρχία, υπομονή, θέληση και πίστη. Εντάξει, ξεκίνησε από αυτό που ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει η πειθαρχία. Είμαι δηλαδή. Θα σου πω. Πες τα πάλι γιατί έχω κολλήσει την πειθαρχία. Πίστη, θέληση, υπομονή και πειθαρχία. Θέληση θα σου βάλω πρώτο. Πίστη. Και τώρα ξέρω ότι άμα δεν πειθαρχήσεις, τι υπομονή να κάνεις. Μάλλον πρέπει να μπει αυτό τρίτο, όσο και αν ήθελα να το βάλω στα σκουπίδια. Καταλαβαίνεις, ναι. Λοιπόν.
Και αυτά, ξέρεις γιατί σου δημιουργούνται, γιατί σου δημιουργείται έντονα η πειθαρχία. Είναι λίγο δύσκολο και σε καταλαβαίνω όταν δεν έχεις κάτι από πίσω να σε σβρώχνει. Εγώ είχα έναν καρκίνο από πίσω. Το άρα πρέπει έλεγα... πραγματικά να υπάρχει μια εμπειρία πολύ σκληρή για να σε βγάλει από αυτό το βόλεμα. Καταλαβαίνεις γιατί το θεωρώ φίλο. Πόσους λόγους σου έχω πει μέχρι τώρα. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήμουν αγαραχτή στον καναπέ, ξανθιά με μπλε μάτια, να βιώνω την εσωτερική μου θλίψη, μπορεί να είχα αυτοκτονήσει κιόλας, και να βίωνα έναν φαινομενικά εξωτερικά πλούσιο κόσμο με μία κενότητα μέσα μου. Ναι. Σε μένα τουλάχιστον, προσωπικά, γιατί στους άλλους μπορεί να συμβεί με άλλον τρόπο. Εγώ πάντα λέω όμως, μη φτάσεις σε εκείνο το σημείο. Ναι. Κάνε τώρα τα βήματά σου. Αυτό θέλω και εγώ να τονίσω, ότι αυτά τα βήματα, όσο σκληρά και αν ακούγονται, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να τα κάνουμε, τουλάχιστον είναι απτά και είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Είναι απλό πράγμα. Άμα θες, εδώ είναι. Και το μαγικό συστατικό είναι η συνήθεια. Δηλαδή, στην αρχή μας φαίνονται όλο βουνό. Λογικό, όπως οτιδήποτε και να θελήσουμε να ξεκινήσουμε. Είναι το θέμα το 50% να πάρουμε την απόφαση. Το άλλο 50% είναι να έχουμε την υπομονή και τη συνήθεια. Γιατί αν αποκτήσουμε τη συνήθεια, μετά θα είναι εύκολο. Στην αρχή βαριέμαι απίστευτα το να πάω να τρέξω. Αν όμως αρχίζω και τρέχω, αρχίζω και κάνω ένα βάδι, ένα περπάτισμα, αρχίζει και γίνεται βίωμά μου. Το ζητάω, το αποζητάει ο οργανισμός. Έτσι είναι με τις σωστές στροφές, έτσι είναι με το νερό, έτσι είναι με το γέλιο, με τη χαρά. Έτσι είναι με τη γαλήνη. Γίνεται ένα βίωμα, γίνεται μια συνήθεια. Να πω τώρα μια μικρή παρένθεση. Εννοείται. Εύχομαι να μην το πάρουν σαν μαξιλαράκι και εξαπλώσουν πάνω σε αυτή την πολύ ωραία δικαιολογία. Αλλά να πω βέβαια για τις πολλές γυναίκες που έρχονται και παλεύουν με τη συνήθεια της ζωής που τους έφερε στον καρκίνο και με αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να γυρίσουν πίσω. Δεν μπορούν. Πώς να πάνε μπροστά. Δεν ξέρουν. Έχουν ένα τέτοιο πράγμα. Να πούμε όμως ότι ο καθένας την ώρα του. Ότι όταν κάποιος δεν μπορεί, είναι σημαντικό να μην αυτομαστιγώνεται και να ρίχνει περισσότερες ευθύνες στον εαυτό του και να πέσει ακόμα πιο μέσα. Λοιπόν, θα σου πω εξ αρχής κάποια πράγματα. Αυτό το μαξιλαράκι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όταν είσαι καλά. Δηλαδή εννοώ όταν το σώμα σου έχει χρόνο και υγεία. Όταν έχεις έναν καρκίνο, το οποίο είναι σαν μια ορολογιακή βόμβα που κάνει τακ, 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 δεν μπορείς να πάρεις το μαξιλαράκι και να πεις «Όχι, δεν θέλω τώρα, δεν είναι η ώρα μου». Γιατί ουσιαστικά ο καρκίνος σου λέει «Τώρα». Αλλά θέλω όμως να πούμε κάτι λιγάκι για τις αλλαγές. Για να είμαι ξεκάθαρη. Οι αλλαγές δεν είναι οι αλλαγές του περιβάλλοντος μας. Δηλαδή, εγώ ζούσα και συνεχίζω να ζω στο ίδιο περιβάλλον. Με τον ίδιο, με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου, με αυτά που φαινομενικά ήταν τα προβλήματά μου που μου φταίγανε. Άλλαξα εγώ. Δεν άλλαξα τα γύρω μου. Δεν είπα ότι φταίει ο άντρας μου, οπότε διώξω τον άντρα μου, φταίνε τα παιδιά μου, διώξω τα παιδιά μου, φταίνε αυτοί, διώξω αυτούς, οπότε αλλάζω. Αυτό δεν είναι αλλάζω. Αλλάζω σημαίνει αλλάζω εγώ μέσα μου τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα έξω μου. Εάν κάτι, δηλαδή αν εμένα προσωπικά με βαρύνει πάρα πολύ μια δουλειά που κάνω που δεν μου αρέσει καθόλου και δεν μου είναι καθόλου ευχαρίστηση και φοβάμαι ότι θέλω, αν θα φύγω από εκεί δεν θα βρω άλλη δουλειά, πώς θα ταΐσω τα παιδιά μου. Αυτή είναι μια αλλαγή που μπορώ να την κάνω. Γιατί έχει να κάνει με το κομμάτι του φόβου. Και εγώ πάντα λέω στο φόβο, ό,τι φοβάσαι, εκεί θα πας. Αλλά όταν είναι κάτι που δεν μπορώ να αλλάξω, τα παιδιά μου, το σύντροφό μου ουσιαστικά. Αλλά αλλάζω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή, αν κάτι δεν μπορώ να το αλλάξω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, δεν μπορώ να αλλάξω σπίτι, όσο και να με βαραίνει, δεν μπορώ να το αλλάξω το σπίτι. Τότε αλλάζω τον τρόπο που βλέπω το σπίτι. Το μεταμορφώνω. Και πραγματικά μεταμορφώνεται. Πώς? Θέλω να μου πεις. Δηλαδή δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι μου και αυτό το σπίτι με βαραίνει και είναι μικρό και δεν έχει παράθυρα. Θέλω να μου πεις, αλήθεια. Πολύ ωραία. Η πρώτη ερώτηση που θα κάνω είναι, μπορώ να το αλλάξω?
Αν μπορώ να το αλλάξω, αλλά τεμπελιάζω γιατί βαριέμαι να ψάξω, βαριέμαι εκείνο, βαριέμαι ή φοβάμαι, τότε ναι, θα μπει στη διαδικασία να το αλλάξει. Αλλά όταν κάνουμε την ερώτηση και λέμε ότι δεν μπορώ, όσο και να θέλω, δεν μπορώ να το αλλάξω, γιατί υπάρχει και το μπορώ και δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το αλλάξω, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, τι κάνω. Αλλάζοντας την ενέργεια μέσα μου και λέω, δόξα τω Θεώ, Αλλάχ, όπως θέλετε, σύμπαν ενέργεια, έχω μια στέγη. Και με ευγνώμων γι' αυτό. Το εκτιμάω και το σέβομαι, γιατί αυτή τη στιγμή με φροντίζει. Αμέσως αλλάζει όλη η όψη του. Και μόνο που το λες, αλλάζει, φέρνει κάτι, μια αγαλίαση κάπως. Το ίδιο θα σας πω, ας πούμε, και για το κομμάτι του συντρόφου. Δηλαδή, εκεί που με εκνεύριζε ο σύντροφος και ήταν ένας σκληρός και δύσκολος και απαιτητικός και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δεν εννοώ να με χειραγωγεί κάθε μέρα, εκεί από φόβο κάθεσαι και είναι κακός που δεν φεύγεις, ας πούμε. Αλλά ως προς το κομμάτι όλων των υπολείπων που μπορείς όχι να ανεκτείς, να φιλοσοφήσεις, θα έλεγα, εκεί αρχίσεις και μπαίνεις σε μια διαδικασία να πεις «Μήπως ήρθε να μου διδάξει κάποια πράγματα, μήπως αυτά που λέει τελικά έχουν κάποια βάση, αλλά το εγώ μου είναι τόσο μεγάλο που δεν θέλει να τα δεχτεί. Μήπως με βοηθάει να εξελιχθώ, που για μένα από τύραννος, που θα μπορούσα να πω, δεν ξέρω αν με ακούει τώρα, μπορώ να πω με ευκολία ότι έγινε ο μεγαλύτερος μου δάσκαλος. Δεν έχει αλλάξει. Έχει Εσύ. αλλάξει όμως η ενέργειά μου και ως προς τον βλέπω. Δεν μπορεί πλέον να με επηρεάσει αρνητικά. Μπορεί να με επηρεάσει μόνο θετικά. Άρα είδες πώς μεταμορφώνεται κατευθείαν γύρω μου. Εντάξει, η αλήθεια είναι, σε έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να το λες αυτό. Καταρχάς να σου πω ότι είμαστε είναι περίπου 8.30, είμαστε στη μέση της κουβέντας μας και νομίζω θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ άλλες 3 ώρες. Να καλησπέριζω λοιπόν όσους μπαίνουν τώρα και ακούνε τη φιλομένα μας και τους έχει σηκωθεί το μαλλί όρθιο. Μπορείτε και να ρωτάτε, παιδιά, πράγματα. Θα σας απαντήσει. Εδώ θα την έχουμε για άλλη μισή ώρα. Με μεγάλη μου χαρά. Σε έχω ακούσει να το λες, έχω δοκιμαστεί στο να προσπαθήσω να το κάνω στην αρχή, να μην μπορώ, να προσπαθήσω ξανά και σε κάποιες στιγμές το έχω πετύχει κιόλας, ότι άντε, σκέφτηκα θα τη φιλομένα. Και η αλήθεια είναι ότι η αγαλίαση και η γαλήνη έρχεται κατευθείαν, είναι αμέσως, πολύ γρήγορα. Και λες, τώρα πω, θα ξεκινήσω αυτή τη διαδικασία της άσκησης, να σκέφτομαι έτσι και έτσι και θα μου πάρει. Όχι. Είναι μαγικό το πόσο σύντομα αισθάνεσαι γαλήνη και αυτή την κρυφή ευχαρίστηση, αυτό το «έκανα». Πραγματικά, πραγματικά, το τι ήρθαν να μας διδάξουν όλα τα πράγματα γύρω μας είναι μαγικά. Έτσι και ο Φτάνει καρκίνος λοιπόν, γιατί έτσι και ο καρκίνος. δεν θέλω να ξεφύγουμε από το θέμα μας και θέλω λίγο να μπούμε σε αυτήν την ερώτηση μαγική, ότι τελικά έρχεται ο καρκίνος, τον καλούμε, τον δημιουργούμε. Αχ, Παναγιά μου, τι πάθαμε, γιατί έπαθα καρκίνο, γιατί εγώ. Τι, ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, το γιατί εγώ είναι η πρώτη ερώτηση φυσικά που συνοδεύει μετά τη λέξη «έχεις καρκίνο». Δεν Δεν νομίζω είναι να υπάρχει. πολύ λογικό αυτό, όμως. Είναι πραγματικά και είναι εκεί που βιώνεις τη μεγαλύτερη σου θλίψη. Εκεί είναι που ουσιαστικά θάβεις τον εαυτό σου, τον θρηνείς. Έχεις πολλά φιλιά από την αγαπημένη μας Μέρη Ζαμπίτη, η οποία παρακολουθεί, αλλά έρχεται η ώρα της, θα είναι και κάποια στιγμή. Και η Ζέτα, η οποία είναι επίσης μια πολύ ωραία θεραπεύτρια Παρουσία. NLP, κάνει διάφορα πολύ μαγικά πράγματα. Μπορείτε να πάτε να την παρακολουθήσετε, την Σβιτλάνα Νικολάητσου, που λέει «Καλησπέρα αγάπες» και μας βλέπουν και από την Κύπρο, η αγαπημένη μου Ηλιάνα. Υπέροχα τα Για φιλιά πες, μου, την τι αγάπη μου. έκοψα. Ως προς το κομμάτι της ερώτησης γιατί εμένα. Είναι η πιο φυσιολογική ερώτηση που μπορείς να θέσεις στον εαυτό σου. Είναι κάτι που πάντα πιστεύεις ότι υπάρχει γύρω σου, αλλά δεν πιστεύεις ότι θα σου δημιουργηθεί σε σένα. Υπάρχουν όμως φυσικά και άτομα που έχω γνωρίσει τέτοια άτομα,
λένε εγώ θα πάσω καρκίνο, εγώ θα πάσω καρκίνο, εγώ θα πάσω καρκίνο. Θα μου βγάλει τον καρκίνο, θα μου βγάλει τον καρκίνο. Πολύ συχνά. Οι 9 στις 10 περιπτώσεις έχουν πάθει καρκίνο. Μπορώ να πω ότι είναι προφήτες. Μπορώ να σου πω όμως ότι ουσιαστικά το κάλεσαν. Οπότε τον καλάμε τον καρκίνο. Εγώ θα έλεγα ότι μας τον φέρνει η ζωή, τον καλούμε εμείς, για να σωθούμε. Μας το φέρνει η ζωή σαν δώρο. Όπως λέει και ο Χάμερ, ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος πάνω σε αυτό, έτυχε να διαβάσω ένα απόσπασμά του, μία παράγραφο μόνο, την ώρα με το που βγήκα από το χειρουργείο. Και εκεί ήταν η μεγαλύτερη μου αναλαμπή του τι είναι ο καρκίνος, γιατί δεν ήξερα καν. Δεν είχα ποτέ στην οικογένειά μου, δεν γονιδιακά, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Οι προγονεί μου όλοι δεν είχαμε ακούσει την έννοια του καρκίνου. Οπότε το γιατί σε μένα ήταν ακόμα πιο μεγάλο. Αυτό που κατάλαβα, μια μεγάλη αλήθεια στο κομμάτι του καρκίνου, είναι ότι, και εννοείται, το δηλώνουν και όλοι οι επιστήμονες, ότι τα καρκινικά κύτταρα τα έχουμε όλοι μέσα μας. Mm-hmm. Το ξέρουμε. Το θέμα είναι πότε δραστηριοποιούνται. Δραστηριοποιούνται όταν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και τα κύτταρα τα υπόλοιπα δεν μπορούν να το λύσουν. Τα συναισθηματικά έχουν βρεθεί συναισθηματικά κύτταρα. Όταν λοιπόν αυτά τα κύτταρα δεν μπορούν να λύσουν, να επιλύσουν ένα πρόβλημα, έρχονται τα καρκινικά κύτταρα, τα οποία είναι τα πιο δυνατά μας κύτταρα, είναι σαν έναν άσο στο μανίκι μας να έχουμε, για να μπορέσουν να λύσουν ένα πρόβλημα. Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση περάσουμε ένα πολύ μεγάλο σοκ και εκείνη την ώρα μας ανοίξουν, μας κάνουν μια βιοψία, θα είμαστε γεμάτοι καρκινικά κύτταρα μέσα. Το θέμα είναι ότι μας βοηθούν να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, να επιλύσουμε εμείς ένα πρόβλημα και μετά φεύγουν. Σταματάνε τον πολλαπλασιασμό τους, γιατί ουσιαστικά θεωρούν, σαν εμείς οργανισμοί, είμαστε τέλεια δομημένοι. Δεν υπάρχει κάτι ατελής επάνω μας, είμαστε μια τέλεια μηχανή, πραγματικά. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να υπήρχε και κάτι το οποίο, σε αυτό καλός ο Θεούλης, ο Δημιουργός, ξέφυγε κάτι. Ναι. Έχουν όλο το λόγο τους. Και τα καρκινικά κύτταρα έχουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Έρχονται λοιπόν αυτά τα κύτταρα για να μας σώσουν ουσιαστικά και μετά διαλύονται γιατί θα έχουν επιλύσει το πρόβλημα. Εάν δεν επιλύσουμε το πρόβλημα, και το τονίζω αυτό και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, ουσιαστικά τα κύτταρα, τα καρκινικά αναπαράγονται και αναπαράγονται και αναπαράγονται και ουσιαστικά αντί να φύγουν τα καρκινικά κύτταρα μαζί με το θέμα που έχουμε να επιλύσουμε, φεύγουμε εμείς. Φεύγουμε εμείς. Okay. Αυτό ήταν η πρώτη εικόνα που είχα, ως προς το τι είναι ο καρκίνος. Και εκεί κατάλαβα το 90% της κατάστασής μου. Αυτό εφόσον... να ξαναπούμε ότι το άκουσες από τον δάσκαλό σου. Το Χάμερ, Dr. Χάμερ. Είναι κάτι που άκουσες, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαίωνες με την κατάστασή σου. Ακριβώς, ακριβώς. Μπορείς να πεις ότι αυτό συμβαίνει σε όλους το ίδιο? Με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι συμβαίνει σε όλους το ίδιο. Είναι μια κατάσταση, ένα σοκ, συναισθηματικό σοκ που έχουμε περάσει. Ναι. Είτε στο υποσυνείδητο είτε στο συνειδητό μας κομμάτι και βιώνουμε αυτή την κατάσταση για να μπορέσουμε να αλλάξουμε. Εδώ θέλω οπωσδήποτε όποιος μας βλέπει και έχει απορία, όχι απορία, και πει όχι, εγώ δεν το πιστεύω, δεν συμφωνώ. Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει κάποιος που να λίγο να το σκαλίσουμε λιγουλάκι. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση που έκανα, μια μεγάλη μου ερώτηση, όταν έμαθα το ουσιαστικά τι συμβαίνει όταν έχεις καρκίνο μέσα σου. Είναι μια ερώτηση που είχα θέσει στον εαυτό μου, καλά, okay. Είναι ένα συναισθηματικό πρόβλημα που είχα. Κατάφερα με διάφορες τεχνικές, μπορώ να σας πω 5 πραγματάκια για τις τεχνικές αυτές, κατάφερα να το λύσω. Διαλύθηκαν ουσιαστικά τα καρκινικά κύτταρα, γιατί δεν έχω ξαναεξεταστεί. Κάθε μέρα ακόμα ξυπνάω και λέω, είμαι ακόμα μία μέρα ζωντανή. Εδώ και πόσα χρόνια? Εδώ και 10 χρόνια τώρα. Πολύ ωραία.
10 χρόνια είμαι σε αυτό το μαγικό ταξίδι της μεγάλης μου αλλαγής και κάθε μέρα αλλάζω φυσικά. Η ερώτηση που έκανε πολύ βασική είναι, ωραία, αυτό συμβαίνει σε έναν άνθρωπο με προβλήματα, με συναισθηματική φόρτιση κτλ. Όταν συμβαίνει και έχει καρκίνο ένα παιδί. Αυτό. Να σας προλάβω λιγάκι. Τι συμβαίνει εκεί. Μέσα από μια πολύ βαθιά σκέψη, θεωρία, πράξη, βιώματα και έρευνα που έχω κάνει, κατάλαβα ότι το συναισθηματικό φορτίο μπορεί να μεταφερθεί από το γονέα στο παιδί. Αν είναι σε πολύ μικρή ηλικία, πολύ πολύ μικρή ηλικία, το έχει περάσει, τη συναισθηματική αυτή φόρτιση, την έχει περάσει γονιδιακά από το γονέα στο παιδί. Αυτό που είχες πει προηγουμένως, ότι δεν θέλουμε να αυτομαστιγόμαστε και να... Εγώ θα είμαι λιγάκι πιο αυστηρή. Θα πω ότι δεν θέλω πλέον να σταματήσουμε να κρυβόμαστε. Θέλω να δούμε τον πραγματικό μας εαυτό και να πάρουμε τις ευθύνες των συναισθημάτων μας, των σκέψεών μας και επιτέλους να δράσουμε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος γονέας που μπορεί να μας ακούει ότι έχει ένα παιδί θα πει εγώ φταίω, τελείωσα το λάθος μου και να αρχίζω να μυρολογώ. Όχι, αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ. Και επειδή είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, μπορώ να πω ότι οι γονείς μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ αν αλλάξουν οι ίδιοι τους τώρα, να βοηθήσουν το παιδί τους. Αλλά, μέσα σε όλο αυτό έχουμε ένα πολύ μεγάλο αλλά. Αυτό που λένε, αν είναι ο χρόνος σου να φύγεις, θα φύγεις. Αν είναι το καντιλάκι σου να φύγεις, θα φύγεις. Και όπως είπες προηγουμένως, ότι βιώνουμε τους θανάτους, τους μικρούς μικρούς θανάτους σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, εγώ θα σου πω ξεκάθαρα ένα πιο βαθύ θάνατο. Ότι ο θάνατος που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο είναι μια γέννηση σε έναν άλλο. Ναι. Οπότε αν είναι η ώρα μας να γεννηθούμε κάπου αλλού, είναι η ώρα μας να γεννηθούμε κάπου αλλού. Έχοντας όμως κάνει αυτή την αλλαγή. Γιατί η γέννησή μας θα είναι πολύ διαφορετική ύστερα. Δηλαδή, αν εγώ έχω 2 χρόνια ζωής, βάσει κάρματος, θεού, σύμπαντος, καντήλια, όπως θέλετε πέστε του. Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια θα είναι μαγικό να βιώσω την αλλαγή της ταυτότητάς μου. Την αλλαγή της συνείδησής μου. Την αλλαγή ότι έχω κάνει μια αλλαγή. Και ο θάνατός μου εκείνη την ώρα θα έχω μια ελαφριά συνείδηση και γαλήνη στην ψυχή μου ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Σαν την ερώτηση που κάνω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Και είναι πραγματικά μεγάλη, νιώθεις μεγάλη ελαφρότητα εκείνη την ώρα. Γαλινεύεις όταν θα απαντήσεις ναι, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Και να πούμε τώρα και για τα παιδιά, ότι ακόμα και αν αυτά τα 2 χρόνια είναι 2 χρόνια ζωής ενός παιδιού, να πούμε ότι μπορεί ένα παιδί να μην καταλαβαίνει ότι έχει κάνει κάποια αλλαγή το ίδιο το παιδάκι, αλλά σίγουρα έχει κάνει κάποια αλλαγή στους γονείς του ή στον κόσμο γύρω του. Ακριβώς. Και έτσι να πέρασε απαρατήρητο όλο αυτό. Βέβαια, και πάλι να πω ότι εγώ, τουλάχιστον από τη μεριά μου, ούτε καρκίνο, έχω περάσει ό,τι παιδιά έχω κάνει. Οπότε μιλάω για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω καθόλου. Δεν ξέρω πώς θα ήταν αν μου συνέβαινε αυτό. Αλλά επιλέγω σήμερα να πιστεύω αυτό και αύριο δεν είμαστε παντρεμένοι με τις επιλογές μας. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Άρα, Φιλομένα, τον καρκίνο τον δημιουργούμε εμείς, τον φέρνουμε σαν δώρο για να επιλύσουμε κάποια συναισθηματικά θέματα, τα οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, θα είμαστε έτοιμοι, γιατί είναι ένα καμπανάκι μεγάλο. Είναι ναι ή όχι. Φεύγεις ή μένεις. Ακριβώς αυτό. Είναι σαν να μας μπρώχνει η ζωή και να μας λέει περπάτα. Άλλαξε. Βίωσε το όλο αυτό. Ξέρεις, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε, ο πρώτος καρκίνος έχει ανακαλυφθεί 11.000 χρόνια πριν. Εκεί όταν το άκουσα αυτό, άμα λέω, το εύκολο πράγμα που ήταν να αλλάξω θα ήταν η διατροφή μου, το περιβάλλον μου, γιατί έχουμε ακούσει ότι αυτά επηρεάζουν πολύ. Ναι, επηρεάζουν πολύ, αλλά δεν είναι η αιτία του καρκίνου. Γιατί 11.000 χρόνια πριν, πιστέψε με, το περιβάλλον ήταν
ασφαλέστερο. Ακριβώς. Οι τροφές ήταν πολύ πιο αγνές, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίνε τα συντηρητικά ή όλες αυτές τις συσκευασμένες τροφές. Βοηθάνε πολύ, αλλά δεν είναι η αιτία όμως. Το περιβάλλον βοηθάει, εννοείται, αλλά δεν είναι η αιτία. Και εκεί άρχισα να λέω, καλά, 11.000 χρόνια πριν. Τι στο καλό. Και πολλοί θα σου πούνε ως προς την ερώτηση, τι συμβαίνει με τον καρκίνο, γιατί έχει τόσος κόσμος καρκίνο. Δηλαδή, αρχίζει και γίνεται μια γρήπη πλέον. Σε κάθε οικογένεια υπάρχει και ένας καρκίνος. Ναι. Τι είναι κολλητικό, είναι. Είναι βαθιές οι ερωτήσεις και η απάντηση είναι μία και καθαρά μία. Mm. Το συναίσθημα μας. Το πώς αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητά μας, τον κόσμο μας, την εσωτερική μας ψυχή και τον κόσμο γύρω μας. Το συναίσθημα. Εκεί είναι το α και το μέγα. Γιατί προβλήματα μπορεί να βιώνουμε πάρα πολλά. Και υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν πραγματικά πολλά προβλήματα. Και είναι ευτυχισμένοι, Ρεβέκα, είναι ευτυχισμένοι. Τους έχω δει, είναι ευτυχισμένοι. Μπορεί να μην έχουν να φάνε, αλλά είναι ευτυχισμένοι. Οπότε το πρόβλημα είναι λιγάκι υποκειμενικό. Και όχι μόνο αυτό. Έχω δει εκπληκτικούς ανθρώπους να έχουν βιώσει τερατώδες πράγματα, και μέσα βάζω και τον καρκίνο, και να έχουν αποφασίσει εκείνη τη στιγμή να αφιερώσουν τη ζωή τους στους ανθρώπους που θα βιώσουν ή που βίωσαν και δεν είχαν κανένα γύρω τους, και κάνουν θαύματα και απλά όχι μόνο αλλάζουν την ζωή τους, έχουν ένα impact, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, σε τόσους πολλούς γύρω τους, σαν ντόμινο. Mm-hmm. Το οποίο πραγματικά εκείνη την ώρα, άμα πας το βράδυ να κοιμηθείς και πεις πώς την πέρασα τη μέρα μου, εντάξει, νομίζω ότι μια ανάσα την παίρνεις. Ακριβώς αυτό. Και ξέρεις, όταν αλλάζει και η ενέργεια μέσα μας, αλλάζοντας το συναισθηματικό μας κόσμο, αλλάζει και η ενέργεια γύρω μας. Τι εννοώ με αυτό? Δεν θα πούμε τι είναι ενέργεια, τι είναι αύρα και όλα αυτά, λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε. Θα σας πω ότι ο τρόπος που σε βλέπουν οι άνθρωποι αλλάζει. Εγώ δεν θα το ξεχάσω ότι μετά από τα 2 χρόνια της αυτοθεραπείας μου που είχα κάνει, που δεν είχα διαβάσει, δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν βιβλία που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν. Ήταν καθαρά ένας δρόμος αυτογνωσίας δικός μου, που δοκίμαζα κάθε μέρα καινούργιες τεχνικές και έλεγα αυτό δουλεύει, αυτό δεν δουλεύει, αυτό δουλεύει, αυτό δεν δουλεύει. Ξαφνικά, όταν βγήκα στον κόσμο προς τα έξω, μου παρουσιαζόντουσαν άτομα χωρίς να ξέρουν τι έχω περάσει, τι έχω βιώσει, τι έχω ξεπεράσει, ποια είμαι, και μου ζητούσαν βοήθεια. Πάνω στο θέμα του καρκίνου. Πάνω στο θέμα του καρκίνου. Βοήθησέ μας. Μαγικό. Ή πες μου, αυτή η γαλήνη που έχεις, που εκπέμπεις, πώς μπορώ να την έχω κι εγώ? Μα αυτό δεν σου είπα όταν σε γνώρισα? Να γίνω φίλη σου. Λες και ήμασταν 5 χρονών στο καρκινικό. Ναι, ήθελα αυτή τη γαλήνη που έβλεπα. Είναι μαγικό. Γι' αυτό λέω ότι αλλάζοντας το μέσα μου, αλλάζουν και όλα τα πράγματα γύρω. Και αλλάζει και η προσέγγιση που μας έχουν οι άνθρωποι γύρω μας. Από το σύντροφό μας, τα παιδιά μας, η δουλειά μας, η οικογένειά μας. Γι' αυτό πάντα λέω, ξεκινάει από μέσα μας, αλλά θέλει. Θέληση, πίστη, πειθαρχία και υπομονή. Γιατί η καλή μου φίλη η Ρεβέκα, χωρίς πειθαρχία, μπορεί να θέλει... Να σου πω ένα παράδειγμα. Θέλει να αλλάξει το σώμα μας. Θέλουμε να δυνατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε ένα καλό γραμμένο σώμα. Εάν δεν πάμε στο γυμναστήριο, δεν σταματήσουμε να τρώμε. Γίνεται. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε κάτι για να πάρουμε. Εντάξει, το καταλάβαμε. 60 λεπτά. Πολύ ωραία. Άρα, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την ψυχοσύνθεσή μας, πρέπει λιγάκι να πούς τον εαυτό μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, άκου, επειδή έχουμε 60 λεπτά, θέλω να πω κάτι σημαντικό και μετά, αν έχουμε λίγο χρόνο, φυσικά, να κλείσουμε με κάτι που θέλεις εσύ να μας πεις σαν τελευταίο. Mm-hmm. Θέλω να πω στον κόσμο που μας βλέπει, βέβαια, οι οποίοι έχουν μείνει άφωνοι ή έχουμε κάνει πολύ σωστά τη δουλειά μας και κάναμε όλες τις ερωτήσεις μια χαρά. Θέλω να πω λοιπόν ότι εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε τη Φιλομένα, να ξέρετε ότι αν τη στείλετε ένα μήνυμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας απαντήσει. Είναι τόσο ανοιχτή και απλή που σίγουρα θα το κάνει.
Όμως κάνει κάτι μαγικό τώρα τελευταία, το οποίο το θαυμάζω πάρα πολύ και έρχεται κατευθείαν και μες στην καρδιά μου και μου σπάει τα νεύρα. Σε βάζει, θέλεις δεν θέλεις, να αντιμετωπίσεις μόνος σου τα θέματα σου, κάνοντας τη δουλειά. Γιατί τελικά, σε όσους θεραπευτές και να πας, σε όσους ενεργειακούς ή μη, ψυχολόγους, όσα λεφτά και να δώσεις οπουδήποτε να αγοράσεις τη θεραπεία σου ή να την επινοικιάσεις, ας πούμε. Και όλοι ξέρουμε, όλοι έχουμε κάνει κάποια πράγματα. Η Φιλομένα, λοιπόν, θα το λέω εγώ γιατί δεν θα το πει εκείνη, δουλεύει, θεωρεί, δουλεύει αυτοκερδός, θεωρεί ότι αυτό το δώρο που της δόθηκε, επειδή ακριβώς ήταν δώρο, πρέπει να είναι προσφορά δική της επίσης να το μεταφέρει, απλά το πλασάρει και το παίρνει και το δίνει και ας το πάρει ο επόμενος να το κάνει δώρο στον επόμενο. Άρα δεν παίρνει χρήματα για όλο το καλό που κάνει σε όλους μας και πιστέψτε με, δεν κάνει καλό μόνο σε μένα. Έχει να ασχοληθεί με ανθρώπους με πολύ πολύ περισσότερα προβλήματα και πιο σοβαρά. Το μόνο που ζητάει σε ανταλλαγή είναι να κάνεις τη δουλειά, είναι να διαβάσεις το κείμενο, να πεις την προσευχή, να σκεφτείς σήμερα έστω μία θετική σκέψη. Είναι να κάνεις κάτι. Και την αγαπώ που είναι έτσι αυστηρή και παρά τη θέλησή μας βάζει στην διαδικασία. Να μην είμαστε τεμπέληδες, να μην είμαστε βολεμένοι με αυτό το μαξιλαράκι που λέγαμε κάποτε. Το οποίο, όπως σας λέω, από τη μία την θαυμάζω τόσο πολύ, από την άλλη μου σπάει τα νεύρα γιατί πρέπει να δουλέψω. Κατάλαβε, δεν μπορώ να πάω να αγοράσω κάπου να μου προγιατρεύτηκες. Αυτή είναι η Φιλομένα, λοιπόν. Νομίζω ότι το γυρίσαμε το θέμα του καρκίνου. Λίγο το πιάσαμε από. Είπαμε πράγματα σημαντικά και λίγο. Ναι, μεν γαλινεύεις όταν τα ακούς, αλλά είναι και λίγο σοκαριστικά. Δεν είναι μια σκέψη που μπορεί να κάνει όλος ο κόσμος, η δική σου σκέψη και ο δικός σου τρόπος ζωής. Έχουμε περίπου 5-6 λεπτά. Θέλεις να μας πεις εκτός από αυτά τα 4 πολύ σημαντικά πράγματα που είναι η πίστη, η πειθαρχία. Θα να δεις που τα ξέχασα ήδη, είδες. Κακιά η μας. Θέληση. Η θέληση. Και η υπομονή. Και η υπομονή. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις? Εννοείται. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το πρώτο πράγμα που ξεκινάω να κάνω κάθε πρωί όταν ξυπνάω είναι να έχω μία ευγνωμοσύνη. Ευγνωμονώ που ζω, πρώτα απ' όλα. Πολύ βασικό. Ανοίγω τα μάτια μου και είμαι εδώ, στο τώρα, αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο πράγμα που κάνω είναι να χαμογελάσω, χωρίς αιτία και λόγο. Το τρίτο πράγμα είναι να αντιθασεύω τις σκέψεις μου εάν ξεφεύγουν και πάνε στο μέλλον ή στο παρελθόν. Τι θα σέβω τις σκέψεις μου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί οι σκέψεις έρχονται. Δεν είναι ότι εξαφανίζονται. Το θέμα είναι κατά πόσο εγώ θα τις οικειοποιήσω μέσα μου και από μια σκέψη τόσο θα αρχίσω να κάνω ιστορίες μέσα μου. Εκεί έχω την ικανότητα και χραπ να την κόψω τη σκέψη μου και να λέω εδώ στο τώρα. Θέλω, δεν θέλω. Βαριέμαι, δεν βαριέμαι. Θα βγω να περπατήσω έξω. Είναι θεραπευτικό. Ένα μεγάλο περπάτημα του κορονοϊού, δεν είναι αυτό? Όντως, όντως, πραγματικά είδα πάρα πολλούς ανθρώπους να περπατάνε και είναι μαγικό, μαγικό αυτό. Βγείτε έξω, δεν σας λέω για μία ώρα, έστω 10 λεπτά. Βγάλετε τα παπούτσια σας και βγείτε έξω να περπατήσετε στη φύση. Όχι στα μαγαζιά, χαζεύοντας. Στη φύση. Διατροφή. Ό,τι μπορώ να αλλάξω, ό,τι μπορώ. Δεν θα σε απαγορεύσω να φας οτιδήποτε θες να φας, αλλά δες το λιγάκι σαν πρόκληση. Σήμερα δεν θα φάω κρέας. Ένα μήνα δεν θα φάω κρέας. Σήμερα δεν θα φάω γαλακτοκομικά. Ένα μήνα δεν θα φάω γαλακτοκομικά. Ένα μήνα θα τραφώ μόνο με σαλάτες ή και σαλάτες στη διατροφή μου. Θα κόψω το junk food, θα κόψω τις παραγγελίες, θα κόψω τα συσκευασμένα. Όσο μπορώ, μία μέρα, δύο μέρες. Είναι κερδισμένη μέρα. Αγαπώ τον εαυτό μου, αυτό σημαίνει. Το τρέφω σωστά. Είναι το σώμα μου που ουσιαστικά περιβάλλει την ψυχή μου. Πρέπει να το προσέξω και αυτό, να είναι δυνατό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε οτιδήποτε διδασκαλία μας έρθει. Κάνω έναν πολύ ωραίο οραματισμό κάθε μέρα. Ας μην είναι διαλογισμός. Οραματισμός τι σημαίνει? Μια όμορφη σκέψη που θα μεγαλυνεύσει. Δεν αφορά άλλους ανθρώπους, αφορά εμένα, ότι βρίσκομαι στη θάλασσα, ότι κολυμπάω, ότι είμαι στο βουνό, τρέχω, ό,τι αγαπάτε. Η Ζωζεφίνα λέει καμπανάκια παντού βαράνε. Ναι, 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 ναι. Και επίσης η Βίβλια, η αγαπημένη μας,
κύριο το κορίτσι που είχαμε στο προηγούμενο Ask and Celebrate, mm-hmm. λέει: πιστεύω πως όταν αλλάζεις ο ίδιος, αλλάζει ο τρόπος που κοιτάς τον εαυτό σου και τους άλλους και κατά συνέπεια και οι άλλοι εσένα. Έτσι ακριβώς. Η Βίβιαν επίσης το έζησε όπως εσένα, γιατί γνώρισε τον άντρα της εν μέσω χημειοθεραπείων. Μαγικό. Καθόλου τυχαίο. Καθόλου τυχαίο. Και ένα μεγάλο κομμάτι που θα ήθελα να προσθέσω είναι οι προσευχές. Και όταν εννοώ προσευχές, δεν εννοώ οι θρησκευτικές μόνο προσευχές. Εννοώ η ανώτερη μορφή ευγνωμοσύνης που ζω και ό,τι περιλαμβάνει αυτό στην καθημερινότητά μου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ κάθε μέρα για τα πράγματα που ήδη έχω. Πιστέψτε με, είναι αυτά που πραγματικά χρειάζομαι και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, τι να λέμε, ευχαριστώ που ζω, ευχαριστώ που έχω κήπο, ευχαριστώ που έχω σπίτι. Ευγνωμονώ μέσα. Η προσευχή, να ξέρετε, δεν είναι λόγια, είναι συνέστημα. Α. Νιώθω υγιέστατη, νιώθω ότι έχω χαρά. Η χαρά και το γέλιο είναι οι πιο θεραπευτικοί παράγοντες που μπορούμε να εντάξουμε μέσα σε ένα πρόγραμμα αυτοΐασης. Δεν θα πεθάνω ποτέ. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν μπορούν να τη βιώσουν όσοι έχουν έντονη θλίψη. Γι' αυτό λέω, πρώτα θα μπουν σε μια κατάσταση ηρεμίας, γαλήνης και αυτοπαράδοσης, ας πούμε, του εαυτού, και μετά σιγά σιγά να μπουν και στο κομμάτι της χαράς, να βλέπουμε ωραίες ταινίες που μας προσφέρουν γέλιο, να ακούμε μουσική δυνατά, να χορεύουμε μέσα στο σπίτι και ας κλαίει το δάκρυ και ας φεύγει, γιατί στην αρχή φεύγει το δάκρυ, αλλά εγώ θα συνεχίσω να χορεύω και να περνάω καλά. Εντάξει, δεν ξέρω, θα ήθελα να σου πω ότι θα μπορούσα να μιλάω άλλες 5 ώρες, αλλά θέλεις να κάτι. Ήταν τόσο περιεκτικό όλο αυτό που είπαμε μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά τελικά, που νομίζω ότι κλείνω πάρα πολύ γεμάτη από αυτά που είπαμε. Πραγματικά. Και τώρα μόλις μου δημιουργήθηκε για μια επιθυμία που την έχουμε συζητήσει μεν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υλοποιηθεί δε, είναι ότι κάποια στιγμή που θα περάσει όλη αυτή η διδασκαλία του κορονοϊού, να κάνουμε ένα πολύ όμορφο retreat πάνω σε αυτές τις αξίες. Μαγικό, βέβαια. Να εκπαιδευτούμε πώς θα ζούμε, πώς αυτοαγαπώ τον εαυτό μου. Τροφή, την άσκησή μου, το γέλιο μου, την αγάπη του εαυτού μου, οτιδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το retreat θα κρατήσω για το τέλος. Θα πω ότι περιμένουμε να πάμε να κάνουμε έστω και μία προσπάθεια να δούμε πώς είναι αυτό και αν μας αρέσει τελικά. Και όταν είμαστε μαζί, συνήθως μπορούμε πολύ πιο εύκολα, γιατί μας παρασέρνει λίγο το τσούρμο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσένα, φιλομενάρα μου, που δεν θα είναι και η τελευταία φορά που θα σε έχουμε. Είμαι σίγουρη. Θα είσαι σίγουρη και εσύ, είναι απειλή, κανόνισε. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας είδε, όλο τον κόσμο που μας παρακολούθησε τόση ώρα. Να πω ότι το επόμενο Ask and Celebrate, κάποιος θέλει να πει κάτι, ο Παύλος Εμμανουήλ, μένα μας, σειρά, εγώ λέω πίστη, θέληση, πειθαρχία, υπομονή. Εντάξει, την πειθαρχία την έχει τρίτη, όπως και εγώ. Λοιπόν, έτσι να χαιρετήσω λοιπόν όλο τον κόσμο, να δώσω ραντεβού για το επόμενο Ask and Celebrate, όπου θα μιλήσουμε για βιοσυντονισμό, ένα καταπληκτικό μηχάνημα, το οποίο επίσης θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, είτε έχουμε κάποια πάθηση, είτε δεν έχουμε, και θα μας βοηθήσει να μπούμε σε μια σειρά, σε όλα αυτά που λέμε τώρα, να αφήσουμε τον εαυτό μας και να ιάσουμε τον εαυτό μας. Θα μπορείτε να βλέπετε πλέον στα social media ποιοι είναι οι καλεσμένοι, οπότε σας περιμένω να μας παρακολουθήσετε. Να θυμίσω ότι στο celebrateyourscars.gr έχουμε στο e-shop μας το συνέδριο που μπορείτε να παρακολουθήσετε με πολλούς ομιλητές, να πάρετε τις απαντήσεις σας και να συνεισφέρετε στη δράση μας αγοράζοντας διάφορα πραγματάκια που σας έχουμε, γιατί είμαστε υπέρ της ομορφιάς και θέλουμε έτσι να στολιζόμαστε και να νιώθουμε ωραίες. Αλλά μεν να στολιζόμαστε, να νιώθουμε και άνετες, έτσι, με τα ρουχαλάκια μας εκεί. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Θέλω να χωνέψω λίγο αυτά που ακούω για πολλωστή φορά, γιατί με τη Φιλομένα τα συζητάμε, αλλά κάθε φορά που τα ακούω παίρνουν και άλλα μαθήματα. Να σας δώσω λοιπόν ραντεβού σε 2 εβδομάδες. Τα Ask and Celebrate πλέον δεν γίνονται 2 φορά το μήνα, αλλά κάθε 2 εβδομάδες. Στο Spotify πολύ σύντομα. Να είστε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.